Δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία που μια υπόθεση που εμφανίζεται ως σκάνδαλο βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και γίνεται προσπάθεια να επισκιάσει άλλα επίσης σημαντικά ζητήματα, προβλήματα της επικαιρότητας. Στην προηγούμενη Βουλή είχαμε το σκάνδαλο Νοβάρτης, το υπαρκτό σκάνδαλο. Σήμερα έχουμε την αντίστροφη εκδοχή του, τις καταγγελίες που γίνονται για παράνομες παρεμβάσεις του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Παπαγγελόπουλου, στο έργο της δικαιοσύνης. Ανεξάρτητα από την ουσία της υπόθεσης, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι καθόλου τυχαίος ο πολιτικός χρόνος που η κυβερνητική πλειοψηφία επιλέγει να φέρει το συγκεκριμένο θέμα στη Βουλή. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο με πολύ σοβαρές εξελίξεις στο επίπεδο τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής. Από τη μια μεριά έχουμε την επικείμενη κατάθεση ενός πολυνομοσχεδίου. Αν θέλετε να μιλήσετε, παρακαλώ πηγαίνετε έξω, να κάνω και ρόλο προεδρεύοντα. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε την επικείμενη κατάθεση του πολυνομοσχεδίου που στην ουσία συνιστά μια ευθεία επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις, σε μισθούς, σε εργασιακά δικαιώματα, σε όσα τέλος πάντων έχουν απομείνει όρθια από τις παλιότερες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα αυτό το πολυνομοσχέδιο κάνει ένα βήμα παραπάνω, βάζοντας στο στόχαστρο την ίδια τη λειτουργία και την αυτονομία των συνδικάτων, το δικαίωμα στην απεργία, που ξεκίνησε βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ με τη γνωστή τροπολογία Αχτσιόγλου. Έχουμε τη νέα επίθεση που σχεδιάζεται στην κοινωνική ασφάλιση, που με όχημα τον νόμο Κατρούγκαλου και τους περιβόητους τρεις πυλώνες προχωράτε στην ιδιωτικοποίηση τώρα της κοινωνικής ασφάλισης με πρώτο τις επικουρικές. Από την άλλη μεριά έχουμε τα απόνερα της επίσκεψης του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, την υπογραφή της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις. Οι πανηγυρισμοί τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ που προετοίμασε άλλωστε αυτή τη συμφωνία είναι εκτός πραγματικότητας και στην κυριολεξία βιάζουν την αλήθεια. Η επικίνδυνη συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα ορμητήριο με μεγάλους κινδύνους για το λαό μας, υπηρετεί το στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι η αναβάθμιση της παρέμβασής τους στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τον Περσικό Κόλπο, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και αγωγών σε σκληρό ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα. Τα περί προστασίας από την Τουρκία, ασφάλειας, σταθερότητας στην περιοχή είναι προπέτασμα καπνού και διαψεύδονται καθημερινά από τις ίδιες τις εξελίξεις, από την εμπλοκή της Ελλάδας στους ανταγωνισμούς, την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, την καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, της παραβιάσης στο Αιγαίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ζήτησαν προχθές τη συμμετοχή ελληνικού πολεμικού πλοίου στην πολυεθνική δύναμη των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, πριν καλά-καλά αναχωρήσει ο Πομπέο από την Αθήνα, έδωσαν το πράσινο φως στην Τουρκία για νέα πολεμική επιχείρηση στη Βόρεια Συρία κατά του Συριακού λαού, κατά των Κούρδων, με μαζικές δολοφονίες αμάχων και νέα διόγκωση και του προσφυγικού ρεύματος. Τη συζήτηση για όλα αυτά ακριβώς είναι που θέλετε να αποφύγετε. Την ενημέρωση του ελληνικού λαού για όλα αυτά προσπαθείτε να εμποδίσετε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά πως ο ελληνικός λαός είναι αντίθετος σε τέτοιους σχεδιασμούς. Το απέδειξε με δύο μαζικές απεργίες, όσο και αν προσπαθήσατε να μειώσετε την απήχησή τους. Το απέδειξε και με την προχθεσινή μεγάλη διαδήλωση στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και θα εναντιωθεί ακόμα περισσότερο,
αν μάθει την αλήθεια για τους πραγματικούς στόχους και τις πραγματικές συνέπειες της πολιτικής σας. Οπότε καταφεύγεται στη γνωστή σκανδαλολογία, καταφεύγεται σε έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό, από προσανατολισμό, αντί να συζητάμε για όλα αυτά, να συζητάμε πάλι για την Οβάρτης, τον Παπαγγελόπουλο και ούτω καθεξής. Βολική ατζέντα, βολική αντιπαράθεση. Την είδαμε ακριβώς και λίγο πριν από τον κύριο Τσίπρα και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για τα άλλα κόμματα που στρατηγικά συντάσσονται μαζί της και κυρίως για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη όμως και η συζήτηση γύρω από τα σκάνδαλα γίνεται με τέτοιο τρόπο που συσκοτίζει αντί να βοηθά την αποκάλυψη της αλήθειας. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η συζήτηση για το σκάνδαλο Νοβάρτης είχε τονίσει ότι πέρα από την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης θα πρέπει να διερευνηθούν και οι βαθύτερες αιτίες των σκανδάλων, ειδικά στο χώρο του φαρμάκου, οι βαθύτερες αιτίες που έφεραν το συγκεκριμένο σκάνδαλο στην επιφάνεια. Και αυτές οι αιτίες βρίσκονται στο ότι το φάρμακο αποτελεί ένα προσοδοφόρο εμπόρευμα, ιδιοκτησία ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων και κατ' επέκταση στους φοδρούς ανταγωνισμούς μεγάλων ομίλων για μεγαλύτερα κέρδη. Αυτοί οι ανταγωνισμοί δεν αφορούν βέβαια μόνο το χώρο του φαρμάκου, αλλά και άλλους τομείς της οικονομίας, όλους τους τομείς της οικονομίας, και φτάνουν στο σημείο, ιδιαίτερα σήμερα, να διεξάγονται και ολόκληροι εμπορικοί πόλεμοι ανάμεσα σε διάφορα κράτη, σε διάφορες συμμαχίες. Είχαμε πει και τότε ότι είναι μεγάλη αφέλεια έως πολιτική ανευθυνότητα να θεωρήσει κάποιος, για παράδειγμα, ότι δεν είχε σχέση η ανάδειξη του σκανδάλου Νοβάρτης με την ενόχληση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τα κέρδη της Γερμανίας σε βάρος των δικών της εταιριών και η κόντρα που αυτές αναπτύσσουν στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας επίσης και σε άλλους πάρα πολλούς τομείς. Δεν έπιασε τους Αμερικάνους ο πόνος για τη διαφθορά ή για το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης που πληρώνει ο λαός μας. Άρα υπάρχει η αντικειμενική βάση για ένα ατέλειωτο δούνε και λαβήν μεταξύ ομίλων του πολιτικού προσωπικού τους, κυβερνήσεων, και στο έδαφος αυτό οι μίζες, η διαφθορά, τα σκάνδαλα αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου επιχειρηματικών έως και γεωπολιτικών παιχνιδιών, ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ανάμεσα σε κορυφαία μονοπόλια και καπιταλιστικά κράτη. Γι' αυτό άλλωστε και δεν υπάρχει ούτε ένα κράτος που να μην έχει τα δικά του αντίστοιχα σκάνδαλα, όσοι ελεγκτικοί μηχανισμοί ή δήθεν ανεξάρτητες αρχές και αν υπάρχουν σε αυτό. Με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης υπήρξε και το εξής. Μια συζήτηση και αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα για το ποιος μείωσε περισσότερο την κρατική φαρμακευτική δαπάνη, και μάλιστα αυτό επιχειρήθηκε να εμφανιστεί και ως πιστήριο κατά πολέμησης της διαπλοκής. Τα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν ότι οι κυβερνήσεις οι οποίες προχώρησαν στη μείωση της δημόσιας δαπάνης δεν το έκαναν για να πλήξουν τα μεγάλα κέρδη της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά για να πετύχουν τους στόχους της δημοσιονομικής προσαρμογής και να φορτώσουν βέβαια το οικονομικό βάρος κυρίως στους εργαζόμενους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τη δραστική μείωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, η αποτύπωση στις λιανικές τιμές είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, μπορεί η κρατική δαπάνη για το φάρμακο να μειώνεται, όμως δεν μειώνεται το κόστος των φαρμάκων, με αποτέλεσμα ο ασθενής να επιβαρύνεται επιπρόσθετα για την αγορά του. Συγκριτικά, μεταξύ 2009-10 και 2016, η δημόσια δαπάνη, το κράτος
και τα ασφαλιστικά ταμεία πληρώνουν κατά 57,7% λιγότερα, ενώ οι ασφαλισμένοι την ίδια ώρα πληρώνουν συμμετοχή κατά 43,1% περισσότερα. Στην Επιτροπή που συστάθηκε για την υπόθεση της Νοβάρτης, καταθέσαμε προτάσεις για να είναι ουσιαστική η έρευνα. Προτείναμε να γίνει εξέταση όλων των αδικημάτων, να γίνει εξέταση όλων των μαρτύρων και τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονταν σε συνθήκες δημοσιότητας και διαφάνειας, μόνο θετική συμβολή θα είχαν στη διερεύνηση συνολικά της υπόθεσης που προχωρούσε παράλληλα με τις δικαστικές αρχές. Η πορεία όμως της Επιτροπής και ο σύντομος βίος της θα μείνει στην κοινοβουλευτική ιστορία ως ένα ακόμα μνημείο εκφυλισμού. Σήμερα έχουμε, όπως είπαμε, μια αντίστροφη εκδοχή της υπόθεσης Νοβάρτης με καταγγελίες για παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης που αφορά σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Και αύριο μπορεί βέβαια να έχουμε και μια τρίτη εκδοχή υπόθεσης Νοβάρτης, ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται κάθε φορά ο πολιτικός συσχετισμός. Ποια θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση σε αυτόν τον φαύλο κύκλο του αποπροσανατολισμού, της σκανδαλολογίας και των πολιτικών παιχνιδιών που παίζονται και μέσα στο Κοινοβούλιο? Να γίνει επιτέλους πράξη αυτό που είναι και λαϊκό αίτημα, αλλά και σύνθημα πολιτικών δυνάμεων, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής μόνο στα λόγια, και να καταργηθεί τελείως αυτός ο απαράδεκτος νόμος περί ευθύνης υπουργών. Και κυρίως να καταργηθεί, πέρα από την μειωμένη παραγραφή, ο βασικός πυρήνας αυτού του νόμου, σύμφωνα με τον οποίο την απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρτικής Εξέτασης για την άσκηση ποινικής δίωξης ή για την ανάκληση ποινικής δίωξης την έχει η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι υπουργοί πρέπει να ελέγχονται και να δικάζονται όπως όλοι οι πολίτες, χωρίς την εμπλοκή της Βουλής. Ούτε αυτό όμως δεν τολμάτε, και η μεν και η δε, όπως δείχνουν και οι θέσεις σας στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως δεν τολμάτε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσετε τη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, κάτι το οποίο βέβαια ζητούν και οι ίδιες οι ενώσεις των δικαστικών. Και μετά κόπτεστε δήθεν για παρεμβάσεις στο έργο των δικαστικών που είμαστε σίγουροι ότι έκαναν, κάνουν και θα κάνουν όλες οι κυβερνήσεις και οι εκάστοτε υπουργοί τους. Θα μου πείτε, θα σταματούσαν αυτά τα φαινόμενα αν γινόντουσαν αυτές οι αλλαγές? Ξέρετε ότι δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες, όμως τουλάχιστον δεν θα ήταν και τόσο εύκολο να παίζονται όλα αυτά τα πολιτικά παιχνίδια, τα οποία τώρα παίζονται επί μονίμου βάσεως. Το ΚΚΕ δεν πρόκειται με τη συμμετοχή του στη διαδικασία της ψηφοφορίας να νομιμοποιήσει όλα αυτά τα παιχνίδια και όλη αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης, είτε αφορά το σκάνδαλο στο χώρο του φαρμάκου, είτε τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Θα αποχωρήσουμε λοιπόν από την ψηφοφορία. Θα πάρουμε βεβαίως μέρος στην προανακριτική επιτροπή εφόσον συγκροτηθεί. Θα καταθέσουμε ξανά τις προτάσεις μας προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική και σε βάθος διερεύνηση της όλης υπόθεσης και θα εκτιμήσουμε και εκεί τη στάση μας. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να σας ακολουθήσουμε σε όλο αυτό το γαϊτανάκι από προσανατολισμού που παίζετε όλοι σας πάνω στις πλάτες και τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ.